Οι κατασχέσεις έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένα, Εύη. Είχαμε τα τελευταία 24 ώρα έτσι κάποιες κατασχέσεις από την ελληνική αστυνομία σε αρκετές και κροτίδες και πυροτεχνήματα. Στην περιοχή του Μιλοποτάμου, νομίζω, ήταν ακριβώς, μεγάλη. Ακριβώς, στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ωστόσο, έχουμε όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τις συμβουλές και τις προτροπές της ελληνικής αστυνομίας, αναφορικά εκεί με την ημέρα της Ανάστασης, όπου υπάρχει μία έντονη χρήση αυτών των αντικειμένων, να δούμε και τη σχετική κάρτα, δηλαδή κροτίδες και πυροτεχνήματα, τα οποία βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι αντικείμενα για να παίζουμε, λοιπόν, και αυτό επιβεβαίωνε και η ΕΛΑΣ. Υπενθυμίζει λοιπόν ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας ανεφάδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται. Απαγορεύεται και η καύση βεγγαλικών κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα. Και πάω στην τελευταία υποσημείωση, τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και βεβαίως η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους. Και βέβαια είναι απαραίτητη και ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και περιπτώσεις ακροτηριασμού. Και θέλω να πάμε στον κύριο Νίκο Καλομήρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Καλομήρη. Καλησπέρα και από μένα. Καλή μεγάλη εβδομάδα έχουμε όλοι μας αυτές τις άγιες μέρες που διανύουμε. Πρόεδρε, απευθυνόμενος κυρίως στις οικογένειες εδώ, τηλεθεατές μας παρακολουθούν, αλλά και σε μικρά παιδιά, η δική σας προτροπή ποια είναι? Πολλά έχουν δει τα μάτια μας και εμείς οι δημοσιογράφοι καταγράφουμε κάθε χρόνο περιπτώσεις σοβαρότατων τραυματισμών αλλά και ακροτηριασμών, ακόμα αυτό είπε και η Εύη Σπανού πριν από λίγο, και πραγματικά να μπει ένα τέλος, να μπει ένα φρένο. Όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει και εσείς και η κυρία Σπανού, κάθε χρόνο ξεκινάει πάντα μια επιδρομή της Ελλάς. Είναι μια μάχη κατά των βεγγαλικών και των κροτίδων που επικαλούμαστε να κάνουμε. Εγώ θα παρακαλέσω τους γονείς να προσέξουν τα ανήλικα παιδιά τους να αποφύγουν τέτοιου είδους μηχανισμούς για την ευχαρίστησή τους, διότι αυτές τις άγιες μέρες πρέπει να τις περάσουμε οικογενειακά και έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να έχουμε διάφορους τραυματισμούς, σοβαρούς τραυματισμούς και ακροτηριασμούς, κυρίως νέων και ανηλίκων, από κροτίδες και βεγγαλικά. Διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και ξέρουμε, αυτές τις μέρες θέλουμε όλοι μας να δούμε τον ουρανό να λάμπει, να φτιάξουμε μια κροτίδα, μια χειροποίητη, μια αυτοσχέδια. Δυστυχώς όμως επιφέρει πολλούς κινδύνους. Και πρέπει να αποτρέψουμε τους γονείς προς τα παιδιά τους να είναι κυρίως να μην κάνουν αυτή τη χρήση. Εμείς έχουμε προβεί σε διάφορες κατασχέσεις βεγγαλικών και κροτίδων και στον νομό του Ηρακλείου. Πλην όμως αναμένεται να αυξηθεί αυξηθούν τα νούμερα, συγγνώμη, διότι το Σάββατο της Ανάστασης η όλη η αστυνομία θα λειτουργεί επιποδός. Είμαστε όλο το 24ωρο για την καταπολέμηση αυτών των κροτίδων και βεγγαλικών. Πάντως, κύριε Καλομήρη, αυτό που αναφέρατε κι εσείς, η ευχαρίστηση κάποιων είναι η δυσαρέσκεια άλλων, γιατί εκτός από το επικίνδυνο της όλης υπόθεσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκεί τη Δευτέρα του Πάσχα ή την Κυριακή που βγαίνουν και αναγγελίες με ζωάκια τα οποία έχουν χαθεί, έχουν φοβηθεί. Και απευθυνόμαστε μετά πάλι στην ελληνική αστυνομία να μας βοηθήσει. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός που δημιουργείται και καλό θα είναι να σκεφτούμε και των πλησίων μας. Πολύ σωστά, διότι δεν είναι μόνο και τα αδέσποτα σκυλάκια. Να τονίσουμε ότι είναι και οικογένειες με παιδιά, με μωρά. Είναι και οικογένειες με ανήλικα παιδιά που φοβούνται αυτές τις κροτίδες και τα βεγγαλικά. Και μια οικογένεια θέλει να πάει εκείνη την Άγια Μέρα να αγιάσει την οικογένειά της στο σπίτι της. Οπότε, όταν βλέπουμε κροτίδες, ακόμα εδώ στην Κρήτη έχουμε και έντονο το φαινόμενο των πυροβολισμών. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Θα σταθούμε πιο πολύ στα βεγγαλικά και τις κροτίδες, γιατί εκεί γίνονται περισσότεροι τραυματισμοί. Διότι οι αυτοσχέδια, οι αυτοί οι μηχανισμοί που δημιουργούν οι νέοι, δυστυχώς κάπου κάνουν κάποιο λάθος και έχουμε κάποια ατυχήματα. Ας ελπίσουμε αυτό το Πάσχα φέτος να είναι πολύ καλύτερο από το περσινό, με λιγότερους τραυματισμούς. Κύριε Καλομήρη, να σας ευχαριστήσω θερμά.